Τώρα, μετά το κρασί, πάμε στο αγριογούρουνο. Όχι στο, όχι να το φάμε. Όχι στο πιάτο. Το αγριογούρουνο που βλέπετε εδώ δίπλα με τα αγριογουρουνάκια του. Αυτά είναι μικρά αγριογουρουνάκια. Μην νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Εδώ πάνω είναι, στο Στρακομακεδόνες. Κοίταξε το, άνετο. Κατοικίδιο είναι, pet το αγριογούρουνο. Έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε ως εικόνα και λίγο πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Κοίταξε τα, είναι πάρα πολύ γλυκά, έτσι. Πόσα έχει, πώς έχει κάνει, μάνο. Πολύ γλυκά είναι. Άμα το δεις μπροστά σου, δεν ξέρω πόσο γλυκό είναι. Η αγριογουρουνίτσα, όχι, είναι. Κοίταξε τα εδώ. Χαλαρά, πάνε. Πού πάνε. Κάνουν βόλτα κανονική. Καλά, πόσο κουνέλα είναι γρηγορουνίτσα. Πόσο έχει κάνει. Χαμός. Α, για να ακούσουμε και το φυσικό ήχο. Ναι, ο κύριος που το τραβάει το βίντεο. Δεν είμαστε καλά. Πόσα είναι, έτσι. Κοίτα, όλος που ανέβηκε. Κατέβα, έτσι, κάτω. Δεν πάει. Είναι ο κύριος Παπαγιανόπουλος που γυρίζει το βίντεο. Παρέλαση. Έτσι. Ο οποίος διαρωτάται και το ίδιο πόσα είναι. Και το δε στα σκυλιά πώς το κοιτάνε το μεταξύ. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι τα αγριογούρουνα είναι εξοικειωμένα με το αστικό περιβάλλον. Κανονικά ολόκληρο κοπάδι. Έτσι. Ο μπαμπάς... Σε λίγο θα σταματάνε για να περάσει το αυτοκίνητο. Ναι. Και θα συνεχίσουν την πορεία τους. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μέσα στον αστικό ιστό τα αγριογούρουνα, τα οποία κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, θέλω να σας πω, σε καλλιέργειες και γενικότερα από όπου περνάνε. Επίσης είναι και επικίνδυνα. Κύριε Παπαγιανόπουλε, είστε εδώ μαζί μας. Κύριε Παπαγιανόπουλε. Μας ακούτε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Πόσα ήταν τελικά. Πόσα, δίπλα σας, μέσα στον αστικό ιστό τώρα, μην γελιόμαστε. Ναι, ναι. Ήταν περίπου 14. Ήταν η μαμά και ήταν και τα μικρούλια. Τα οποία εμείς, τα μικρούλια αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Απλά τώρα έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Καταλάβατε. Είναι καθημερινό φαινόμενο στην περιοχή. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μας ξάφνιασε. Δηλαδή έχετε εξοικειωθεί με αυτό και εσείς και τα σκυλιά από ό,τι βλέπω που έχετε τραβήξει, ναι, στο βίντεο, είναι μια, είστε εξοικειωμένοι πλέον. Ναι, ναι, οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι και τα γρηγορούνα πιστεύω ότι είναι εξοικειωμένα. Δηλαδή τα βλέπετε ότι δεν δείχνουν φόβο είτε το αυτοκίνητο που προσπάθησε να περάσει. Ούτε τα σκυλάκια φοβηθήκαν, ούτε σας με το βίντεο. Όχι, όχι, είναι εξοικειωμένα. Δηλαδή και περίπατο να κάνεις... Στον δρόμο, εντάξει, η μαμά αγριεύει λίγο άμα πλησιάσεις, γιατί, ναι, θέλει να προστατεύσει τα... Όπως όλες οι μάνες, λογικό είναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχει και μια ανησυχία εδώ γενικά από τους κάτοικους, ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα ή μπορεί να κάνουν κάποια επίθεση σε κάποιον άνθρωπο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Αλλά και αυτά καταλαβαίνω ότι κάπου πρέπει να ζήσουν, δεν υπάρχει πλέον η πάνθα όπως ήταν παλιά και αναγκαστικά κατεβαίνουν πιο κάτω σε εμάς, εδώ και καιρό δηλαδή, όχι τώρα. Ναι. Δεν τα φοβάστε? Εγώ προσωπικά όχι. Εντάξει, η γυναίκα μου μπορεί και να το φοβάται. Δηλαδή, άμα είναι έξω μόνη της και πάρει το σκύλο βόλτα, εντάξει, τρομάζεις. Είναι, η μαμά, ξέρετε, από αυτό το βίντεο δεν φαίνεται πολύ καλά. Είναι τεράστια, δηλαδή είναι σχεδόν σαν μισό αυτοκίνητο, να σου το πω. Ναι. Το βίντεο ξεγελάει. Άμα, ναι, τη δείτε από ζωντανά, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε δηλαδή στο βίντεο ένα αυτοκίνητο να κινείται, να σταματά φυσικά όταν περνά από μπροστά η οικογένεια των αγριογούρουνων, εδώ πέρα που ξεκινάνε την πορεία τους, να διασχίσουν το δρόμο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουν προς το αυτοκίνητο, απλά περνάνε το δρόμο. Μια χαρά, τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι σε αστικό περιβάλλον, δεν φοβούνται. Όχι, δεν φοβούνται, γιατί εμείς εδώ τα αγριογούρουνα τα έχουμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Α. Αυτά δηλαδή. Ήταν μικρούλια, πολύ. Τώρα απλά μεγαλώσανε και βγαίνουν όλα μαζί. Και εξοικειωθήκαν και αυτά δηλαδή με εμάς. Καταλάβω, δεν είναι ότι εξοικειωθήκαμε εμείς με εκείνα. Εξοικειωθήκαν και αυτά με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Εντάξει, υπάρχει επικινδυνότητα. Γιατί άμα είναι βράδυ, μπορεί να πατήσεις κανένα ή κάποια μηχανή, ας πούμε, να γίνει κάποιο ατύχημα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω και ποια λύση θα μπορεί να υπάρξει δηλαδή για αυτό, ναι, το. Είναι όντως επικίνδυνο τώρα. Μην γελάμε. Τα βλέπουμε έτσι που είναι πάρα πολύ όμορφα, γλυκά που περπατάνε. Η μανουλίτσα δεν είναι πιο άγρια. Θέλει προσοχή έτσι. Μην πέρασε κανένα παιδί και το επιτεθούν. Θέλει προσοχή. Ναι. Σίγουρα. Τι τρώνε. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι τρώνε, λέω. Γιατί επιλέγουν να κατέβουν. Τι τρώνε. Ψάχνουν την τροφή του. Τι... Τρώνε στα άδεια κόπεδα που υπάρχουν ανάμεσα στα σπίτια. Το χώμα σκάβουνε, δεν ξέρω τι τροφή βρίσκουν κάτω. Κάτω στην πλατεία τη δικιά μας, άμα πάτε των Θρακμακεδόνων, όπου έχει γκαζόν, το κάνουν τούμπα. Συγγνώμη, πάνε και στην πλατεία. Ναι, πάνε και στην πλατεία. Πάνε και στην πλατεία και φτάνουν και πιο κάτω από την πλατεία. Ναι. Δηλαδή φτάνουν στα σύνορα με Ολυμπιακό χωριό. Α, στην πλατεία έχουμε και μια Αλεπού μόνιμη. Σύνταγμα, τι ώρα κατεβαίνουν. Πλατεία Συντάγματος. Τι έχετε Αλεπού, στην πλατεία μόνιμη. Ναι, στην πλατεία είναι και μια Αλεπού η οποία είναι μόνιμα εκεί πέρα και.
περιμένει να φάει κι αυτή. Δηλαδή περιμένει από τους ανθρώπους ό,τι αφήσουν, κυρίως δηλαδή από τα σκουπίδια και τα αγριογούρουνα. Το πρόβλημα που δημιουργούσαν στην περιοχή και το δημιουργούν ακόμα είναι ότι ρίχνουν, μας έχουν βάλει τους κάδους τους πλαστικούς που μαζεύει το απορριμματοφόρο. Ναι. Πάνε και τους ρίχνουν. Ναι. Δηλαδή ξέρουν ότι έχει μέσα τροφή, καταλάβατε. Τι λέτε τώρα, έχουν... Ναι. Και ρίχνουν τους κάδους. Ρίχνουν τους κάδους και παίρνουν την τροφή που έχει, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχει αφήσει τα σκουπίδια του. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Μάλιστα. Τι να σας πω, κάτι πρέπει να γίνει. Σας λέω και πάλι, ο πληθυσμός δεν μπορεί να αυξάνεται ανεξέλεγκτα, δεν μπορούν να ζουν μαζί μας. Δεν είναι ζώα που ζουν με τον άνθρωπο, στον αστικό ιστό. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά και πολύ μεγάλη προσοχή. Πού να τα πάνε. Δηλαδή αυτή η κουβέντα σωστή που λέτε, αλλά και πώς θα γίνει και πού να τα πάνε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η πάνθα δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή να τα πάνε πού, και δεν ξέρω και πώς θα μπορούν να τα μαζέψουν για να τα πάνε κάπου διαφορετικά. Σωστά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.